Γεια σας! Μας λείψατε, σας λείψαμε, αυτά θα τα βρει η υπηρεσία. Εδώ είμαστε και σήμερα. Λοιπόν, μια σύντομη ιστοριούλα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λέγεται ότι είχε δει ένα όραμα με το Σταυρό και έλεγε «Εν τούτο Νίκα». Σήμερα θα το παραφράσουμε. Γιατί θα το παραφράσουμε, θα το μάθετε σε λίγο. Λοιπόν, το «εν τούτο Νίκα» σήμερα παραφράζεται σε «εν τούτο Νίκο». Καλό! Παραδέχεσαι! Κόλα το! Δώσε πέντε! Νίκος Ζήσης, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Να είσαι καλά. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Λοιπόν, είναι γρήγορα, πάμε κατευθείαν. Σε στήνω στον τοίχο, είναι 16 ναι. Οκτωβρίου, του περασμένου Οκτωβρίου και ξαφνικά βγαίνει η ανακοίνωση ο Νίκος Ζήσης, General Manager της Εθνικής Ομάδας. Ναι, τέζα, έτσι. Τέζα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε στο μυαλό μου να αναλάμβανα όταν θα μου ερχόταν ευκαιρία κάποιο ρόλο στην Εθνική Ομάδα. Με την εκλογή του νέου Προέδρου, του Βαγγέλη του Λιόλιου, ουσιαστικά μερικές μέρες αργότερα από την εκλογή του, συναντήθηκα μαζί του εδώ στη Θεσσαλονίκη, συζητήσαμε αρκετά και τελικά καταλήξαμε. Δεν το θεωρώ συμφωνία, δεν το βλέπω καν δουλειά, θα τα πούμε όλα αυτά. Αλλά κατευθείαν σκέφτηκα ότι θέλω να το πραγματοποιήσω. Δεν θέλω να χαθεί αυτή η ευκαιρία να προσπαθήσω όσο το δυνατόν από την πλευρά μου να βοηθήσω την Εθνική Ομάδα, όλα τα μέλη της, τον Πρόεδρο, τους προπονητές, τους παίχτες, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο ρόλος είναι ένας τρικομβικός ρόλος μεταξύ διοίκησης, παιχτών και προπονητών. Την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί σε αυτόν τον υπέροχο, γοητευτικό και αγαπησιάρικο χώρο του Trace and Chase, χωρίς να ξέρω και ενδεχομένως χωρίς να ξέρεις ούτε εσύ και να φαντάζεσαι τα μελούμενα, εγώ στο είχα 100% θα γίνεις προπονητής. Ναι. Γιατί έπαιζες προπονητικά τόσα χρόνια. Το είχαμε κουβεντιάσει κιόλας. Το είχαμε κουβεντιάσει. Προς το παρόν δεν το έχω στο μυαλό μου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ανέλαβα αυτό το ρόλο. Θα έλεγα ότι το είχα στο πίσω μέρος στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα αναλάβω κάποιο ρόλο στην Ομοσπονδία ή στην Εθνική Ομάδα, αλλά δεν θεωρώ ότι θα γίνει τόσο σύντομα. Προφανώς τέλη Ιουνίου που βρισκόμασταν σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, δεν το σκεφτόμουν. Δεν ήταν κάτι το οποίο υπήρχε στο μυαλό μου. Πιο πολύ σκεφτόμουν, ξέρεις, μόλις σταμάτησα, όλα αυτά τα πράγματα που συζητούσαμε τότε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, όπως πάντα στη ζωή. Και τι είναι εκείνο που σε ιντριγκάρει σε αυτό το ρόλο, που είναι αχαρτογράφητος, όπως θα ήταν αχαρτογράφητος για τον οποιονδήποτε, όχι μόνο για σένα, τον αναλαμβάνει έναν τόσο, το πες πάρα πολύ ωραία, τρικομβικό ρόλο. Πάνω απ' όλα η αγάπη μου για την Εθνική Ομάδα. Είναι τόσο απλό. Νομίζω ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει τι σημαίνει για μένα Εθνική Ομάδα. Την υπηρέτησα πάρα πολλά χρόνια, από τις μικρές εθνικές, από 15 χρονών που πρωτοφόρησα τη φανέλα της, μέχρι 32-33 χρονών. Εσύ και αυτός που φορούσε επίσης το νούμερο 6, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ήσασταν οι μόνοι, μα οι μόνοι, που δεν λείψατε ποτέ από καμιά διοργάνωση. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που κληθήκατε μέχρι που είπατε το αντίο, ήσασταν απίκο, στα μετερίζια. Ναι, και είναι μια πολύ τεράστια τιμή για μένα αυτό το πράγμα. Οπότε από τη στιγμή που ήρθε η στιγμή να σταματήσω το μπάσκετ, όπως είπα, ίσως δεν θεωρούσα ότι θα έρθει τόσο άμεσα η ευκαιρία. Και εδώ από τις ευκαιρίες, για ακόμη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, γιατί ουσιαστικά μου έδωσε την ευκαιρία και με τα λεγόμενά του θεωρεί ότι η παρουσία μου στην ομάδα θα είναι ουσιαστική και θα είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους. Στην πρώτη συνέντευξη τύπου μετά την εκλογή του, ο Βαγγέλης Λιόλιος είπε κάτι το οποίο, εσύ το ξέρεις γιατί μου έκανε την τιμή στη ΧΑΜΦ, στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου, το «Είμαστε πια πρωταθλητές». Είπε ότι θα ξανασυμβεί αυτό. Να, το θυμάμαι. Ότι η Εθνική θα ξαναβγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Μπορεί. Σίγουρα μπορεί, σίγουρα. Η απάντηση είναι σίγουρα ότι μπορεί. Εγώ όπως το βλέπω σαν παλιός παίχτης, που το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές, όλο αυτό το έργο μέσα εισαγωγικά, σίγουρα δεν θέλει μεγάλα λόγια. Πρέπει να γνωρίζεις
να είσαι. Ουσιαστικά να ξέρεις τις δυνατότητές σου, να ξέρεις ότι πραγματικά έχεις ικανότητες και δυνατότητες να πετύχεις κάτι σπουδαίο, αλλά την ίδια στιγμή να πηγαίνεις βήμα-βήμα με ταπεινότητα, γιατί δεν είναι μια χρονιά 10 μηνών. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνουν εθνικές ομάδες, είναι μια πολύ μικρή προετοιμασία και οι αγώνες και τα τουρνά είναι έτσι, τα οποία το είδαμε κάλλιστα και από τη γενιά μου και από πάρα πολλά χρόνια που παρακολουθούμε μπάσκετ, ότι μπορεί να τα πας εξαιρετικά στον πρώτο όμιλο ή το ανάποδο. Και τελικά είναι αυτοί οι 2-3 αγώνες που θα σε κάνουν να βγάλεις τον κόσμο στους δρόμους. Πιστεύω η ομάδα, όπως είπα, έχει τις δυνατότητες και θεωρώ ότι θα έχει πάλι αυτή η φουρνιά παιχτών, θα έχει την ευκαιρία να πάει σε αυτούς τους αγώνες και να παίξει την τύχη της, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, έλα λίγο εδώ πέρα. Εγώ θα σου δείχνω φανέλες και θα μου λες μια κουβέντα. Dirk. Πιστεύω καλύτερος Ευρωπαίος. Που έπαιξε ποτέ εκεί. Που έπαιξε ποτέ εκεί, ίσως και γενικότερα. Μέσους 2-3 σίγουρα. Greek Connection που λένε. Ο τελικός του Ευρωμπάσκετ. 25 ναι. Σεπτεμβρίου 2005 στο Βελιγράδι. Και μάλιστα ενστικτοδός. Υπάρχει και τώρα και όλα στο πλάνο. Με το που τελειώνει ο αγώνας, πηγαίνω και του δίνω έτσι συγχαρητήρια. Και μάλιστα επειδή αποτελώ μέρος του FIBA Players Committee, players ακούγεται ότι οι πιο πολλοί είναι έξι. Ναι, ναι. Και πρόεδρος είναι ο Dirk. Και είναι ένας. Έτυχε λοιπόν να τον γνωρίσω ακόμη περισσότερο τα τελευταία 2 χρόνια. Και πιο προσωπικά είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και πραγματικά τεράστιος παίκτης. 1η Σεπτεμβρίου 2006, Σαϊτάμα, είσαι τραυματίας, δεν παίζεις εκείνο το μάτς. Σου έχει κοστίσει αυτό. Δηλαδή, αισθάνεσαι λίγο καραγκούνης. Ξέρεις, ο καραγκούνης δεν έπαιξε στο τελικό. Στο τελικό, ναι, το, ναι, είχε κάρτες. Δεν το θυμάμαι καν αυτό. Ειλικρινά, ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα, γιατί το έχω πει πολλές φορές σε εκείνο τον αγώνα, ποτέ. Ποτέ δεν το νιώσα αυτό το πράγμα, ειλικρινά το λέω. Η ιστορία που θέλω να πω για τον LeBron είναι η εξής. Από το Πεκίνο το 8, από τη Redeem Team, που δεν ξέρω αν το θυμάστε τον αγώνα που μας κερδίζουν 30 στο ημίχρονο, uh-huh. στον όμιλο στο Πεκίνο, και είναι ο LeBron πηγαίνοντας προς τα ποδητήρια μεταξύ πρώτου και δευτέρου ημιχρόνου, που φώναζε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ακριβώς τι φώναζε, όπως καταλαβαίνετε, αλλά έλεγε No mercy to this. Ναι. Τρεις τελείες αποσιοποιητικά. Ακριβώς, γιατί τους είχε κοστίσει και πραγματικά όταν παίξαν μαζί μας εκείνο τον αγώνα, που είναι η ομάδα και τον LeBron, ο συγχωρεμένος ο Kobe, ο D-Wade και όλοι αυτοί, μας είχαν ισοπεδώσει. Η ανάμνηση του να βλέπεις τη δική μας ομάδα να ρίχνει κάτω τη Dream Team. Είναι νομίζω... Εντάξει, δεν θέλω να περαυτολογούμε για τους εαυτούς μας. Ίσως είναι η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Γιατί εκείνη η Αμερικάνικη ομάδα ήταν πραγματικά σπουδαία. Ίσως ο LeBron κυρίως και ο Wade ήταν λίγο πιο άπειροι. Ο Wade φυσικά όμως είχε βγει MVP των τελικών 2 μήνες πριν. Το 2006, το Dallas. Ήταν σπουδαία ομάδα και πραγματικά θεωρώ τεράστια επιτυχία αυτό που πέτυχε εκείνη η ομάδα. Πώς ένιωσες ταξιδεύοντας για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα μετά από τόσα χρόνια που ταξίδευες ως παίκτης στο αεροπλάνο, στο Newcastle, όλο αυτό που είναι μια καινούργια εμπειρία? Θα έλεγα ότι ένιωθα πολύ οικία μεν, αλλά και πρωτόγνωρα δε. Δηλαδή, πραγματικά ένιωθα όταν φόρεσα το μπλουζάκι της Εθνικής, ήταν κάτι, το θεωρούσα δεδομένο, ας πούμε, κάτι σαν να μην το βγάλα ποτέ. Από την άλλη, είναι εντελώς διαφορετικό να μην είσαι παίχτης, η αγωνία, έχεις άγχος, διαφορετικό άγχος. Διαφορετικό είναι το άγχος που έχεις σαν παίχτης προετοιμάζοντας τη μέρα του αγώνα, από το σουταράν το πρωινό, πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο κτλ. Και είναι εντελώς διαφορετικό σαν υπεύθυνος, ας πούμε, της ομάδας. Ειδικά τον πρώτο αγώνα και το δεύτερο, τους έζησα πάρα πολύ. Δηλαδή, αντιδρούσα σε καλάθι, τέτοια. Δηλαδή, λέω, τι κάνω. Κάποια στιγμή λέω, εντάξει, ηρέμησε λίγο.
Αλλά είναι κάτι που είναι αυτό που μας έλεγες, εγώ δεν το ξέχασα ποτέ, στο μάτς με το Ισραήλ, στο κρίσιμο do or die μάτς στο Βελιγράδι, που κάποια στιγμή μας είδες να ανησυχούμε, ναι. ενώ το συνάφι μου, ναι. και γυρίζεις και μας λες, παιδιά, ηρεμήστε, θα το πάρουμε το μάτς. Τώρα είναι ακριβώς αυτό που είναι εντελώς διαφορετικά όταν παίζεις, ναι. πραγματικά. Ελέγχεις τα πράγματα εσύ με τα χέρια σου, παιδί μου. Ελέγχεις και εκείνη τη στιγμή όποια αγωνία ή άγχος έχεις, τελειώνει με το τζάμπολ. Την ώρα του αγώνα δεν υπάρχει άγχος. Μπορεί να νιώθεις λίγο σφιγμένος στις πρώτες φάσεις και με το που μπεις στη μάχη του αγώνα, ουσιαστικά έχεις 100% την αυτοσυγκέντρωσή σου στον αγώνα και την νίκη. Εκτός είναι διαφορετικά. Ήταν τόσο πολύ το άγχος που σε έκανε, εσύ το είπες, στη Θεσσαλονίκη, στο Nick Gallis Hall, 28 Νοεμβρίου μετά το μάτς με τη Λευκορωσία. Μαρτύρησες ότι είδες όλο το μάτς όρθιος. Ναι, γιατί με είδαν κάποιοι άνθρωποι. Ήμουνα πίσω όρθιος, το έκανα και για γούρι, γιατί δεν μας πήγε καλά τον πρώτο αγώνα. Ξέρεις, είναι πρώτη φορά που το κάνω, οπότε προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου κι εγώ. Πού να κάθομαι, πώς να είμαι. Εντάξει, πάνω απ' όλα πάντως, ξέχωρα από αυτά που είναι και λίγο, ας πούμε, πλάκα, είναι ότι θεωρώ ότι το πιο σημαντικό πράγμα, και αυτός είναι ο ρόλος μου, το πιο σημαντικό είναι οι παίχτες και ο προπονητής. Και εγώ ακριβώς επειδή έχω αυτά τα συναισθήματα και τρέχω αυτά τα συναισθήματα για αυτήν την ομάδα, θα προσπαθήσω από την πλευρά μου να είμαι όσο το δυνατόν δίπλα τους, σε οτιδήποτε χρειαστεί, στα καλά, στα άσχημα. Και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για μια εθνική ομάδα, γιατί είναι διαφορετικό, έχει μια διαφορετική καθημερινότητα. Όλοι οι παίχτες είναι, σκέφτονται τις ομάδες τους και καλώς κάνουν, έχουν πολύ. Πάρα πολλές υποχρεώσεις. Η εθνική ομάδα είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που την εθνική την έχουν πραγματικά στην καρδιά τους και θέλουν να την εκπροσωπούν και να πετύχουν μαζί της. Και εγώ από την πλευρά μου αυτό το πράγμα σαν πρωταρχικό στο μυαλό μου, να είμαι δίπλα τους σαν μια θέση επικουρική. Επειδή τον πρόλαβες, σε σένα, στο Δήμο Ντικούδη που βρίσκεται από πλευράς διοίκησης και εκπροσωπεί τη διοίκηση ως εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενυπάρχουν στοιχεία Γιώργου Κολοκυθά? Ναι, αυτή η ερώτηση μου έγινε και εκείνη τη βδομάδα του πρώτου παροθύρου. Εντάξει, εγώ και η γενιά μου είχαμε την τιμή και τη χαρά να ουσιαστικά συνεργαστούμε με τον Γιώργο τον Κολοκυθά και πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ χαμηλών τόνων, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοηθούσε πάρα πολύ χωρίς καν να φαίνεται. Ο καθένας είναι φυσικά διαφορετικός, δεν ξέρω αν τελικά ο ρόλος είναι ο ίδιος. Στην κυριολεξία δεν ήθελε να φαίνεται. Φαντάσου ότι δεν είδε την μπάσα σου στο διαμαντήρι. Ναι. Είχε βγει έξω γιατί πρέπει να την πεις, πρέπει να την πεις την ιστορία. Και πού πήγαινε? Στο Σάβα, στο ποτάμι. Ακριβώς. Πήγαινε ερχόταν. Γενικά ένας άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό ότι να καταλάβουν οι υπεύθυνοι της ομάδας πρέπει να έχουν μία προσωπικότητα και ένα χαρακτήρα ότι δεν είναι πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές είναι ο προπονητής και οι παίχτες. Οι παίχτες και ο προπονητής. Και όλοι αυτοί που είναι μέσα στο παρκέ. Οι υπόλοιποι πρέπει να έχουν, όπως είπα, τη διάθεση να βοηθήσουν όσο δυνατόν περισσότερο μπορούν. Και να μην είναι το σημαντικό, να το πω και έτσι, ποιος θα πάρει το μετάλλιο, γιατί είναι και πιο μετρημένα. Ναι. Πολλές φορές, δεν το λέω για τη δικιά μας την ομάδα, γενικά σε εθνικές ομάδες και σε μεγάλους συλλόγους, όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό να βάζεις το εγώ κάτω από το σύνολο. Το εμείς. Και το ίδιο ακριβώς έχει να κάνει και στα μέλη του staff. Ζώντας την κατάσταση και όντας είτε μέλος της ομάδας είτε παρατηρητής, γιατί 13 χρόνια πέρασαν άγωνα και άκαρπα? Ναι, ήσουν εκεί στο Κατοβίτσε το 2009, ναι, στο τελευταίο μετάλλιο μας. Και όπως είπες, τα επόμενα 13 χρόνια τα μισά ήμουνα, ναι, παρόν. Ως και παίκτης. Στα μισά τα έβλεπα προφανώς όλα. Νομίζω ότι φτάσαμε πάρα πολλές φορές κοντά, ειδικά σε 2-3 περιπτώσεις ακόμη πιο κοντά. Μια φορά είναι στο Λίλ, νομίζω, στον αγώνα με την Ισπανία, που ίσως δεν ξέρω τη γνώμη σου, νομίζω είναι ίσως ο μοναδικός αγώνας της γενιάς μου που κατεβήκαμε στον αγώνα με Ισπανία σαν φαβορί, ναι, γιατί ακριβώς είχαμε 7 στα 7 και παίζαμε εξαιρετικά. Δεν τα καταφέραμε, κρίθηκε στα τελευταία 3 λεπτά.
Νομίζω ήταν μια τεράστια ευκαιρία επίσης το 17 στην Κωνσταντινούπολη, αν δεν κάνω λάθος, το μάτς με τους Ρώσους, έχοντας κερδίσει τους Λιθουανούς με ένα εκπληκτικό νοκάουτ παιχνίδι στη βάση των 16. Και στο παγκόσμιο στην Κίνα νομίζω ήμασταν πάρα πολύ κοντά, η βολή του Κώστα, που πολλές φορές είναι και αυτή η τύχη που πρέπει να έχεις. Οπότε θεωρώ ότι είχαμε τις ευκαιρίες μας, δεν τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι επίσης δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να έχει ένα σταθερό σύνολο που να παίζει διοργάνωση με διοργάνωση. Αυτό έχει να κάνει και με τον ΚΑΠ. Ναι, σωστά. Με το σχίσμα. Σωστά. Με τα παράθυρα. Άλλη ομάδα έχει το Φεβρουάριο και το Νοέμβριο και άλλη ομάδα θα έχει τον Αύγουστο. Υπάρχει τα τελευταία 4 χρόνια και αυτή η συνθήκη. Αλλά εγώ νομίζω ότι πραγματικά, το λέω πραγματικά και όχι μόνο σαν, το λέω σαν φίλαθλος του μπάσκετ και όχι έχοντας αυτήν την ιδιότητα, ότι έχουμε μία φουρνιά παιχτών αυτή τη στιγμή, προεξάρχοντος του Γιάννη, που μπορεί να πετύχει πολύ σπουδαία πράγματα στην επόμενη, και να το πω έτσι, τριετία, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε, έχουμε το Ευρωμπάσκετ του 22, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε παρόντες στο Παγκόσμιο του 23 και στους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Και θεωρώ ότι και τα παιδιά, τα περισσότερα, έχω μιλήσει με αρκετούς από αυτούς ότι το βλέπουν έτσι ακριβώς, ότι υπάρχουν αρκετά μέλη της ομάδας που είναι της φουρνιάς των 90ριδων, που δεν το πιστεύω, γιατί όταν ήμουν εγώ στην Εθνική, σε αυτήν την ηλικία που βρίσκονται αυτοί τώρα, ήταν τα πιτσιρίκια, πλέον και αυτοί είναι γύρω στα 32. Θέλω να πω ότι οι ευκαιρίες λιγοστεύουν, αλλά πιστεύω ότι αυτή η τριετία θα κρίνει πολλά. Πόσο σε βοηθάει το γεγονός ή ενδεχομένως και σε αγχώνει ότι με αρκετά από αυτά τα παιδιά έχεις παίξει. Έχεις χαρεί μαζί τους, έχεις λυπηθεί, έχεις κλάψει, έχεις γελάσει, ξέρεις τα κουσούρια τους, ξέρεις να τους κουλαντρίζεις. Το θεωρώ μόνο θετικό, Βασίλη. Ναι. Μόνο θετικό. Και όχι μόνο στα παιδιά που παίζουν το καλοκαίρι, που δυστυχώς κάνουμε αυτό το διαχωρισμό λόγω της κατάστασης, ειλικρινά δεν μου αρέσει καθόλου. Για μένα έπαιξε τεράστιο ρόλο και να αποδεχθώ την πρόταση ότι γυρίζοντας στην Ελλάδα να παίξω στην ΑΕΚ μετά από 15 ουσιαστικά χρόνια, τα περισσότερα παιδιά που απαρτίζουν την ομάδα στα παράθυρα, πάνω από τα μισά παιδιά έπαιξα μαζί τους στην ΑΕΚ, γιατί πέρασαν πολλά παιδιά, δεν χρειάζεται, είναι 7-8 παιδιά. Και τους υπολείπους έπαιξα αντίπαλος, που η αλήθεια είναι, αν δεν παίξεις με κάποια παιδιά αντίπαλος, ουσιαστικά ούτε γνωρίζεις και τα μπασκετικά τους χαρίσματα, αλλά και τους χαρακτήρες τους. Οπότε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στο πώς τους αντιμετωπίζω και το πώς τους, γενικά, στην παρουσία μου μαζί τους στην ομάδα. Και όπως είπα, το θεωρώ μόνο θετικό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι δεν έχω τελειώσει πριν από 10 χρόνια και μου είναι όλα αυτά ξένα πρόσωπα, αλλά παιδιά που τους γνωρίζω προσωπικά και σαν παίχτες και σαν άνθρωπους. Υπάρχει ένα ραντεβού στο εστιατόριο στο Πεκίνο. Ναι. Κάθεσαι με τον Παπαλουκά, με ποιον κάθεσαι? Είναι δύο ιστορίες, πολύ γρήγορα. Η μία είναι με τον Δημήτρη, τον Διαμαντίδη και τον Παναγιώτο Βασιλόπουλο, που οι Αμερικάνοι δεν μένανε στο χωριό. Αλλά ο Κόμπι ερχόταν πολλές φορές γιατί του άρεσε όλη η ατμόσφαιρα και έκανε βόλτες. Κάποιοι μου είπαν μάλιστα έκανε και προπόνηση. Έρχονταν και βλέπει. Και πήγαινε και έβλεπε και μάτς των υπολείπων Αμερικανικών ομάδων. Ακριβώς. Και σε άλλα αθλήματα. Το βόλεϊ νομίζω. Οπότε περνώντας λοιπόν μπροστά από το δικό μας κτίριο, μιλάμε για 2008, εμείς προσπαθούσαμε να σκοτώσουμε τον ελεύθερο μας χρόνο. Δεν υπήρχαν κινητά κτλ. Καθόμασταν λοιπόν τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη και έρχεται ο Κόμπι. Κοντοστέγεται και λέει, σε ξέρω εσάνα, λέει, σας ξέρω, ξέρω εγώ, και λέει στο Δημήτρη, best defender. Και κουνάω τον κεφάλι Δημήτρης, αυτή τη φορά σας ξέρουμε, σε ξέρω, θα είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, όχι trust talking, δεν ήταν ευγενικός, αλλά ουσιαστικά μας έδωσε ήδη το σπόρο ότι... ότι θα κακοπεράσετε. Δύο μέρες μετά, ήταν με τον Dwight Howard, που όλοι γνωρίζαμε, δεν είχαν πολύ καλή σχέση, δεν ξέρω, ήταν μαζί του στο Ολυμπιακό χωριό, μέσα στο εστιατόριο και στέκεται μπροστά στο Θοδωρή του Παπαλουκά και λέει, ξέρουμε, εσύ ο καλύτερος δημιουργός της ομάδας, δεν θα έχεις πάλι 12 assist. Ξέχασέ το. Θυμόταν ότι είχε 12 assist, φοβερό πράγμα. Ήτανε... ήρθε και έδωσε το μήνυμά του. Αν πεις εδώ, Καρμέλο, θυμόταν και μας είπε το 2013 ότι στήσατε 42 pick and roll. Ναι. Όπως είπα, για να μην ξεχνάμε την ιστορία,
Μετά από αυτή την ήττα, οι Αμερικάνοι κάναν 64 ερηνίκες μέχρι να χάσουν το 19 τελικά. Αλλά η αλήθεια είναι το 19 με την τρίτη τους ομάδα. Δηλαδή στο παγκόσμιο της Κίνας, όλη αυτή τη. Μιλάμε 13 χρόνια ήττη. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Επειδή αρθρώνεις ωραίο λόγο, όχι σώνεται καλά επειδή θα έπρεπε να γίνεις motivator σε αυτή την ομάδα και να κάνεις την ιστριλασία. Τι τους είπες στην πρώτη συγκέντρωση, όταν γνωριστήκατε, όταν συστήθηκες ως Λίγα πράγματα. Τους είπα ότι ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που βρισκόμουν εκεί μαζί τους. Και ότι νομίζω οι περισσότεροι πλέον, και αυτή είναι η διαφορετικότητα σε σχέση με το 17. Όλα αυτά τα παιδιά που παίξαν στα προκριματικά και του 19 και του 21, ήταν η πρώτη φορά στην εθνική ομάδα των ανδρών. Οπότε σίγουρα νιώθανε διαφορετικά τότε. Τώρα εγώ τους είδα κατευθείαν από την πρώτη προπόνηση ότι ασχέτως του αποτελέσματος τελικά του Νιουκάστελ, φαινόταν ότι ήταν έμπειροι, ότι ήταν εξευγαλμένοι μέσα εισαγωγικά. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να τους δείξεις μια. Να τους, ουσιαστικά να τους δείξεις πόσο τους πιστεύεις ή ότι όλα καλά θα πάνε με την εθνική ομάδα. Το έχουν ζήσει, έχουν ήδη πετύχει δύο προκρίσεις πολύ σημαντικές. Οπότε πιο πολύ τους ανέφερα αυτό ότι θα είμαι δίπλα τους οτιδήποτε και αν χρειαστεί και όχι μόνο τη βδομάδα του Νοεμβρίου, του Φεβρουαρίου ή του Ιουνίου, αλλά όλο το χρόνο. Και επικεντρώθηκα εκεί. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μπαίνω σε χωράφια των προπονητών, που δεν είναι η δική μου. Κάτι είχε στο μυαλό σου. Έτοιμος ήμουνα, μου κλέψες την ερώτηση. Οπότε είναι μια συνθήκη σημαντική. Εγώ λέω θα νομοποιούσουν να το κάνεις. Θα αισθανθείς ότι πρέπει ο Νίκος να συγκρατήσει τον Ζήση ή ο Ζήσης να συγκρατήσει τον Νίκο. Εάν πεις και μια κουβέντα στον Γκαμπερίδη, στον Μανολόπουλο, ενδεχομένως στον Ιτούδη. Τη γνώμη σου για κάτι. Ναι, θεωρώ ότι η γνώμη μου σίγουρα την έχουν, αλλά όπως είπα, είναι σημαντικό να υπάρχει το σωστό κλίμα και η σωστή συνεργασία. Να μην νιώσουν ότι αυτό που λέω εγώ επεμβαίνει ουσιαστικά στη δουλειά τους. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ατζέντα, ότι όπως είπα, ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση ότι αποδέχθηκα αυτό το ρόλο εξαιτίας αγάπης μου για την εθνική ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι εμπειρία έχω, είτε σαν παίχτη στην εθνική ομάδα, είτε σαν παίχτη σε πολλές ομάδες της Ευρωλίγκα ή τους μεγάλους προπονητές που συνεργάστηκα, οποιοδήποτε feedback θα έχω στους προπονητές θα είναι για το καλό της ομάδας. Με τον Γιάννη μίλησες? Δεν έχω μιλήσει ακόμα, όχι. Δεν έχω. Αλλά προγραμματίζω να πάω να τον επισκεφτώ από κοντά. Αλλιώς από το τηλέφωνο. Στον πληθυντικό σου μίλαγε τότε? Το πρώτο καλοκαίρι στο Καρπενήσι το 2014 που μας έχει βάλει ο Φώτης ο Κατσικάρης στο δωμάτιο. Δεν ξεχάσω ένα μεσημέρι που ήμασταν μαζί και δεν είχαμε κοιμηθεί μεταξύ δύο προπονήσεων στο Καρπενήσι και μίλαγε στον πληθυντικό του την πρώτη-δεύτερη μέρα. Και λέω, Γιάννη, είμαστε συμπαίχτες, ξέρεις. Τι κατάλαβες? Αν είναι δυνατό. Τι κατάλαβες τότε για το Γιάννη? Δηλαδή, είναι εύκολο κλικ, να το πεις τώρα. Κλικ. Καρπενήσι, Μοντάνα, 2014. Ιούλιος 2021, έκτος τελικός, Bucks Suns, με δύο τίτλους MVP, καλύτερος αμυντικός στο NBA και πάει λέγοντας. Είναι πολύ εύκολο να πεις τώρα ότι το είχα δει, ξέρεις και τα λοιπά. Η αλήθεια όμως είναι ότι έβλεπες ότι αυτό το παιδί είναι ξεχωριστό. Και όχι μόνο στα προσόντα του, τα μπασκετικά και ό,τι κάνουμε στο γήπεδο. Σαν χαρακτήρας. Πραγματικά το λέω, νομίζω εκφράζω την άποψη όλων των Ελλήνων. Μας κάνει περήφανος. Και επειδή δεν θέλω να λέω πάρα πολλά, είναι όλα γνωστά. Το τι έχει καταφέρει αυτό το παιδί είναι πραγματικά εξαιρετικά. Μπράβο του στον ίδιο, στα αδέρφια του, στην οικογένειά του, είναι μοναδικά. Εγώ θα πω μόνο αυτό, όταν το καλοκαίρι λοιπόν πέτυχε όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα και
και έβαλε και αυτή την πενιντάρα στο έκτο παιχνίδι για να πάρει τον τίτλο. Εγώ στα παιδιά μου, τα οποία έχω αρκετά και τον λατρεύουν φυσικά και λατρεύουν και τον μπάσκετ και το NBA, εγώ τους έδειχνα όλες αυτές τις συνεντεύξεις τύπου, ναι, τα καρφώματα, τα coast to coast, το Eurostep, το ένα το άλλο. Αυτά τα βλέπουν ούτως ή άλλως. Τα πράγματα που λέει αυτό το παιδί, αυτός ο άνθρωπος, που μας κάνει καλύτερους όλους, είτε μικρούς, είτε μεγαλύτερους, είτε ακόμη πιο μεγάλους. Είναι πραγματικά μαθήματα ζωής και πρέπει να είναι περήφανος για τον εαυτό του, ο ίδιος, η οικογένειά του, είναι πραγματικά μοναδικός και επειδή ακριβώς γνωρίζω και θυμάμαι τη συνέντευξη που έκανε σε σένα, που έδωσε σε σένα Βασίλη και στο Ρίγα το Δάρδαλη, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να έρθει, να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει ονειρευτεί την επιτυχία και με την εθνική ομάδα. Και πιστεύω αυτός θα είναι ο οδηγός μας σίγουρα. Χωρίς όμως να αμφισβητούμε την αξία κανενός από τα παιδιά, έχουμε σπουδαίους παίχτες στη ηλικία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και όπως προανέφερα πριν, θεωρώ ότι είναι, επειδή ακριβώς είναι πολύ έξυπνα παιδιά, ξέρουν ότι είναι μια ευκαιρία, αυτό το παράθυρο της τριετίας που έχουμε, είναι μια ευκαιρία για τη φουρνιά τους που δεν τα έφερε έτσι ώστε να γνωρίσουν μια μεγάλη επιτυχία. Θεωρώ ότι το πάντρεμα λοιπόν αυτών των δύο πραγμάτων μπορεί να φέρει σπουδαία πράγματα. Το 2014, στο Καρπενή στην προετοιμασία, σας είχα ξεμοναχιά σε ένα δωμάτιο, εσένα, τον Παπα-Νικολάου, τον Καλάθη και κάναμε ένα τρέιλερ τότε για την Κοσμοτέ TV, πάνω βασισμένο στο πλαίσιο του Βάλτο Αγόρι μου. Ο Γιάννης ήταν εκεί και κρυφάκουγε και γυρίζει μετά στο τέλος και μου λέει, κύριε Βασίλη, να μπω κι εγώ και να είναι το δικό μου χέρι αυτό που θα βάλει το Καλάθη. Δεν το γνώριζα αυτό, πέστε. Θα χρειαστεί να ζήσει, απλώς να του πασάρει καλά την μπάλα. Έχουμε πολλούς. Και κάποιον να του πει βάλ' το αγόρι μου. Έχουμε πολλούς. Αυτό, ένα σχολιαστή να πει βάλ' το αγόρι μου. Θα χρησιμοποιούσες ποτέ σε αυτό το καινούργιο ρόλο σου και στο όραμα, να φίλτραρες το όραμα και το πάθος και τον πόθο που έχεις για την εθνική ομάδα να την ξαναδείς ψηλά το προσωπικό σας παράδειγμα. Δηλαδή, θα έμπαινες ποτέ στο τρυπάκι να πεις, παιδιά, εγώ ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς, ο Σπανούλης, ο Φώτης, ο Λάζος, ο Κακιούζης, ο Βασιλόπουλος, ο Μπουρούσης, ο Σόφο, εμείς τότε το κάναμε έτσι. Η αλήθεια είναι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό και σίγουρα δεν θα προγραμμάτιζα ή δεν θα σχεδίαζα τίποτα. Αν την ώρα της μάχης, ποια είναι η ώρα της μάχης, το ευρωμπάσκετ αυτό καθεαυτό, νιώσω ότι ή τα παιδιά θα έρθουν να με ρωτήσουν το οτιδήποτε, ίσως ναι, αλλά νομίζω ότι κάθε ομάδα, όπως εμείς είχαμε τον Νίκο τον Φιλίππου στη φουρνιά του 5 και του 6, σαν εκπρόσωπα, ας πούμε, της γενιάς του 87, δεν θυμάμαι ποτέ, ας πούμε, επισήμως να μας πει κοιτάξτε, εμείς το κάναμε έτσι, επισήμως θέλω από σε ένα meeting της ομάδας ή ξέχωρα φυσικά από τον Παναγιώτο Γιαννάκη. Εντάξει, αυτός ήταν ο προπονητής μας ούτως ή άλλως, αλλά ο Νίκος ακριβώς είχε και αυτός ένα ρόλο, όλοι ξέρουμε τι πλακατζής, μας έλεγε ιστορίες, αλλά μπορεί προσωπικά, μπορεί κάποιος να ρώταγε κάτι. Οπότε δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό. Γιατί όπως είπα, δεν είμαστε 10 μήνες μαζί. Θα είμαστε πάντα, οι εθνικές ομάδες είναι περιορισμένος ο χρόνος. Αλλά νομίζω ότι πάντα είναι όμορφο όταν υπάρχουν άνθρωποι σε ομάδες οι οποίοι έχουν πετύχει με αυτές και μπορείς στην περίοδο που είναι το ευρωμπάσκετ και υπάρχει το άγχος, η πίεση, οι συνεχείς αγώνες, μια ιστορία από παλιά μπορεί την ομάδα ή το γκρουπ να την κάνει, να την ενώσει ακόμη περισσότερο, να της δώσει όθηση. Η εθνική ομάδα και για την ακρίβεια μια επιτυχία της εθνικής ομάδας θεωρείς ότι θα αναζωπήρωνε και θα αναζωογονούσε τα κύτταρα του ελληνικού 100%. Μπάσκετ. 100%. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ακριβώς ότι μια επιτυχία της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών πάντα φέρνει έκσταση σε όλους τους μπασκετικούς φιλάθλους. Ακριβώς έτσι είναι. Όλοι γνωρίζουμε πόσο αγαπάμε τον μπάσκετ αυτή τη χώρα. Όλοι γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε, μπορούμε να πούμε, στα καλύτερά μας.
γενικά σαν μπάσκετ, αλλά θεωρώ επειδή ακριβώς έχουμε το μικρόβιο μέσα μας, πραγματικά μπορούμε να γυρίσουμε αυτή την κατάσταση και να είμαστε επιτυχημένοι και σαν εθνική ομάδα και γενικότερα σαν μπάσκετ. Είμαστε εδώ, σε αυτό τον καταπληκτικό χώρο του Trace & Chase. Τι θα ήθελες να δημιουργήσεις, να είναι δικό σου και να το ανταλλάξεις ή να μην το ανταλλάξεις? Όχι, τώρα με βάζεις δύσκολα. Για τα δύσκολα σε έχω, δεν σε έχω για τα εύκολα. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, να σου πω. Σκύψε, μπορεί να σκύψει. Πώς δεν μπορώ, ναι. Εντάξει, είμαι ακόμα ευλόγιστος. Δεν έχω σταματήσει πριν. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου να σου πω συγκεκριμένα. Εντάξει, μόλις τελείωσε για μένα μια πολύ σημαντική περίοδο της ζωής μου που ήταν νέος αθλητής και να ζήσω όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που έζησα. Από εκεί πέρα, σίγουρα. Αυτό που με κάνει πάντα περήφανο και χαρούμενο είναι η δημιουργία αυτής της σπουδαίας οικογένειας που έχω. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έχω στο μυαλό μου μελλοντικά. Και όπως είπα, να προσφέρω από άλλο πόστο αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρεις φυσικά πώς θα τα φέρει και το μέλλον, αλλά σίγουρα αγαπάω πάρα πολύ αυτό το άθλημα και είναι η ζωή μου. Ξέρω την οικογένειά μου, που είναι σίγουρο ότι θα το υπηρετήσω το άθλημα για πολλά χρόνια από άλλο πόστο. Πριν από λίγο καιρό συνάντησα τον Τσιτσιπά. Τα παιδιά εδώ στο Trace & Chase είχαν την φαϊνή, πραγματικά φαϊνή ιδέα να του κάνουμε ένα δώρο, μια συλλογή από κάρτες. Τον ρώτησα λοιπόν τον Τσιτσιπά ποιες κάρτες θέλεις. Μου είπε τον Αντετοκούμπο, τον Σπανούλη, τον Ιμπραήμοβιτς, τον Ροναλντίνιο και τον Ζήση. Μάλιστα. Απίστευτο, μου φαίνεται. Γιατί εντάξει, οι άλλοι είναι. Ξέρεις. Άμα ξαναπείς τα ονόματα, τα λέει όλα. Αλλά είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να το λέει ένας σπουδαίος ταινίστας. Δεν μου το είπες πριν. Ναι, τώρα σε λέω. Εξαπίνησε, καταλαβαίνω, εξαπίνησε βέβαια. Θα σε καταλάβω και άλλη μια φορά εξαπίνησε. Θα σε λίγο. Τελευταία φορά. Είναι πολύ τιμητικό. Άνθρωποι σπουδαίοι, αθλητές σπουδαίοι. Του εύχομαι πάνω απ' όλα να έχει την υγεία του. Έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα σε τρολάρω. Ξέρεις ότι σου έχω αδυναμία. Σ' αγαπάω πάρα πολύ και το λέω και το ομολογώ και δεν με νοιάζει να παρεξηγούμε για την αγάπη που σου έχω. Το άφησα τελευταίο γιατί αλλιώς, εάν το έκανα νωρίτερα, θα σηκωνώσει να φύγεις. Λοιπόν, εδώ είναι μια κάρτα. Άλλωστε, είμαστε σε έναν χώρο που οι κάρτες είναι παντού. Θα μου τη χαρείς πάντα εδώ. Ευχαριστώ. Είναι ο άντρας των Βαρεζάου. Μετά από 6 χρόνια στο Σάο Κάρλο, πριν από το Ολυμπιακό του ήρθε να σου ζητήσει συγγνώμη. Έτσι ακριβώς. Δεν το δέχτηκες. Όχι. Τη συγγνώμη. Όχι. Ήρθε κάποιος να μεσολαβήσει. Μπράβο. Στην αρχή ήρθε κάποιος με το που μπήκα μετά από 24 ώρο ταξίδι. Να μου πει θέλει να σε δει ο Άντερσον. Εκείνη τη στιγμή είπα όχι. Μετά, όταν παίξαμε το φιλικό, το Ελλάδα-Βραζιλία, αυτό το φιλικό, στην παρουσίαση, ήρθε να με χαιρετήσει. Ενώ, ξέρεις, έτσι όπως στείνονται οι δύο ομάδες, εγώ τον έβλεπα ότι με κοίταγε, αλλά είπα ότι δεν θα τον μιλήσω καν. Τέλος πάντων, ήρθε κοντά μου και για μένα έχει τελειώσει εκεί η ιστορία, Βασίλη. Ότι μου είπε, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη μετά από 6 χρόνια. Όλοι μου λένε όλα αυτά τα χρόνια γιατί το έκανα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, έδειξε με τα μέλια, έδειξε ειλικρίνεια και επειδή ακριβώς. Όπως λένε και στο χωριό. Ναι, νερό και αλάτι. Λέει ο Ψαραντώνης. Πέρασαν τα χρόνια και για μένα τελείωσε εκεί η ιστορία. Ειλικρινά ήταν σημαντικό. Μερικές φορές νιώθεις και μια λύτρωση όταν συγχωρείς. Σίγουρα ήταν ένα πολύ σοβαρό και ατυχές περιστατικό. Δεν έχεις σημαδί, έχεις. Κάτι έχω. Κάτι άμα κάνεις ζούμε η κάμερα. Η μύτη δεν έχει από το μάτι μου. Η μύτη, εντάξει, έχει σπάσει 2-3 φορές. Μας την έχει σπάσει και μια φορά ο αδερφικός μας φίλος, ο Βασίλης. Εντάξει, είναι γνωστή ιστορία και αυτή. Ο Βασίλης. Σε προπόνηση εθνικής. Δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι αυτό.
Υπάρχει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι, αυτό ήταν και ένα από τα πολύ μεγάλα και σπουδαία πράγματα που έκανε αυτή η ομάδα, ότι σκοτωνόταν στην προπόνηση. Αλλά πραγματικά. Και αυτό μας έκανε όλους καλύτερους. Αλλά όπως μου έχεις ξαναπεί, ας είναι καλά ο Βαρεζάο, διότι... Ακριβώς. Όχι γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου, αλλά σίγουρα μας έφερε... Πιστεύω με τον άλλο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ήμασταν μαζί, αλλά μας έφερε πιο γρήγορα κοντά. Πάρ' το. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τον περασμένο Ιούνιο, μετά από εκείνο το μάτς και το συγκινητικό φινάλε με την οικογένειά σου, με τον Προμηθέα, το ΑΕΚ Προμηθέας, τι σου έχει λείψει? Σηκώθηκες κανένα πρωί μες στον ύπνο σου και να λες, οχ, τι ώρα αρχίζει η προπόνηση? Όχι, Βασίλη, όχι. Όχι, Δεν μου έχει λείψει το μπάσκετ, ειλικρινά. Δεν μου έχει λείψει το μπάσκετ. Βλέπω πάρα πολύ, βλέπω ίσως ακόμη περισσότερο. Πάρα πολλούς αγώνες. Είχα και από ουσιαστικά μέσα Οκτωβρίου που ανέλαβα το ρόλο, και ειδικά τον πρώτο μήνα προετοιμάζοντας για το πρώτο παράθυρο, πάρα πολλά τηλεφωνήματα και συναντήσεις και όλα αυτά. Αλλά το μπάσκετ δεν μου έχει λείψει και ειλικρινά το λέω, τουλάχιστον προς το παρόν, έχει περάσει πάνω από ένα εξάμηνο, έχω βρει ένα καινούριο χόμπι, πολύ αρκετοί εδώ στη Θεσσαλονίκη μου κάνω πλάκι γι' αυτό και είναι το τρέξιμο. Τρέχω, πηγαίνω, τρέχω, μ' αρέσει. Ειδικά μέχρι πρότινος που είχε καλό καιρό στην παραλία. Έχουμε, νομίζω όλοι όσοι γνωρίζουν από Θεσσαλονίκη ξέρουν ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο. Εγώ νόμιζα κανένα και άλλο σπορ θα έκανες. Όχι, όχι. Τρέχω, βάζω τη μουσικούλα μου. Τι ο Σπανούλης, ο Βασίλης κάνει πάντελ, εντάξει, άλλο. Την έχει βρει έτσι ο Βασίλης. Ποτέ δεν το περίμενα, το ξεκίνησα για να το σταματήσω που λένε μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι το χόμπι μου και βλέπω πάρα πολύ μπάσκετ, βλέπω, όπως πάντα το έκανα και έχω πάει με κάτι φιλαράκια μου από εδώ από Θεσσαλονίκη 3-4 φορές αυτά τα γκρουπάκια τα βραδινά που μαζεύονται οι μπασκετικοί και παίζω μπάσκετ στη Χάνθ. Αυτά έχω κάνει. Αυτά. Τελευταία ερώτηση. Επειδή την έχεις ξαναδικηθεί την ιστορία, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και επειδή και εσύ προηγουμένως επικαλέστηκες κιόλας το οικογενειακό παράδειγμα των παιδιών σου, θα ήθελες να κλείσουμε με την ιστορία έξω από το γήπεδο της Μαδρίτης μετά την ήττα μας από τους Σέρβους στο χιαστή μάτς το 2014. Νομίζω είναι μια ιστορία που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο να τη διηγούμε. Αν και είναι λυπητερή. Είναι λυπητερή, γιατί πραγματικά πιστεύαμε πάρα πολύ σε εκείνη την ομάδα. Είχαμε κάνει ένα φοβερό όμιλο στην Σεβίλη, έτσι σωστά, στη Σεβίλη, κερδίζοντας και την Αργεντινή στον πέμπτο αγώνα του 5-0. Πρώτου ομίλου και είχαμε 5-0, πήγαμε στη Μαδρίτη και είχαμε την ατυχία να πέσουμε τους Σέρβους, γιατί οι Σέρβοι είχαν κάνει μια κακή ήττα και είχαν και δύσκολο όμιλο. Εν πάση περιπτώσει, χάνοντας τον αγώνα, είμαστε έξω από τη Μαδρίτη, από το γήπεδο της Ρεάλ και τελειώνοντας λοιπόν, πηγαίνοντας προς το λεωφορείο, είχα δει τους πελαργούς στην άκρη, ας πούμε, στη γωνία του δρόμου εκεί και πηγαίνω να τους χαιρετήσω. Και ακριβώς πίσω μου ήταν ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο και τα υπόλοιπα παιδιά. Και θυμάμαι ότι χαιρετούσα τους πελαργούς και κάποια στιγμή ήμουν ιδιαίτερα φορτισμένος, γιατί πραγματικά πίστευα πολύ ότι θα πετυχαίναμε σπουδαία πράγματα σε το παγκόσμιο και χάνοντας εκείνο τον αγώνα ήταν νοκάουτ και τελειώσαμε. Οπότε ένας μου λέει, δεν πειράζει ρε Νικόλα. Και που χάσατε, έχετε κάνει τόσα πολλά που είναι σαν να κερδίσετε για μας. Η σχέση προφανώς, κάνω μια μικρή παρένθεση, των πελαργών με την εθνική ομάδα είναι πραγματικά σχέση αγάπης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ και 15 χρόνια, 17 χρόνια, την ακολουθούν την ομάδα. Έχουν νιώσει και χαρές, αλλά έχουν νιώσει και αρκετές λύπες. Παρ' όλα αυτά είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και μπράβο τους. Οπότε εμένα, για κάποιο λόγο, αντέδρασα, έβαλα τα κλάματα. Αλλά ξέσπασα, δηλαδή, σχεδόν με λυγμούς. Μπαίνουμε στο λεωφορείο και βλέπω τον Γιάννη να με κοιτάει σαν... πολύ σαστισμένο, ναι, πολύ παράξενο. Με κοίταγε με γουρλωμένα μάτια και μου λέει, Νίκο, είσαι καλά? Λέω, ναι, ναι. Μια εβδομάδα αργότερα, για να τελειώσω την ιστορία, διάβασα μια συνέντευξη του Γιάννη και ήταν το πρώτο καλοκαίρι με την Εθνική Ομάδα. Λέει, τι θα σου μείνει
από όλο το καλοκαίρι, λέει, θα κατάλαβα τι σημαίνει αγάπη για την εθνική ομάδα αναφέροντας αυτό το περιστατικό. Και πραγματικά το λέω, αν ήταν έστω ένα πολύ πολύ μικρό λιθαράκι αυτή η ιστορία που έζησε τότε ο Γιάννης στο να θρέψει η αγάπη του για την εθνική ομάδα, που προφανώς δεν είναι μόνο αυτή η ιστορία, πραγματικά με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο και περήφανο. Τελευταία ερώτηση. Στους χορούς πώς θα πας? Χορούς. Ναι, ναι, χορεύεις, παιδί μου. Είμαι ο χειρότερος. Ωραία, και εγώ είμαι ο χειρότερος. Ο χειρότερος. Είμαι πιο χειρότερος από σένα. Σου εύχομαι όμως, για να σε ιντριγκάρω, να βρεθείς στην ευχάριστη θέση του χρόνου να έχεις μάθει να χορεύεις σιρτάκι. Γιατί το σιρτάκι, ξέρεις, μας παραπέμπει σε μια μεγάλη στιγμή. Ακριβώς. Μακάρι, μακάρι. Θα είναι πραγματικά φοβερό το συνέστημα να είμαι και πάλι μέλος της ομάδας σε ένα μεγάλο τουρνουά όπως το Ευρωμπάσκετ. Υγεία πάνω απ' όλα, να ευχηθούμε σε όλους τους παίχτες. Και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει πανστρατιά και είμαστε ικανοί πραγματικά για μεγάλα πράγματα. Και όπως λένε και σε τέτοιες περιπτώσεις, με ένα μπόνο. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστώ. Εγώ.